Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Λίκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Μαμούθ και Los Angeles Bakers για τα knockout. Έχουμε μπει δυναμικά σε αυτή την φάση της Evolution League. Οι δύο ομάδες τερμάτισαν στο 4-5, στο 4-3, μη συγχωρείτε, και στο 5-3. 4-3 για Μαμούθ και 5-3 για Los Angeles Bakers. Αντίστοιχα, η πρώτη κατοχή τους Μαμούθ, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα step back από το μακρύ, δεν θα τον δικαιώσει. Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού δούλεψε αρκετά αυτή την κίνηση στο warm-up, λίγο off the record σχόλιο. Ο Σεργιόπουλος θα κάνει το πρώτο κλέψιμο, την όση νικήσανε στο γήπεδο, έχει απέναντί το μακρύ σταυρωτές, τον πέρασε, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Την όση μας έκανε και κάποιες δηλώσεις και αποκάλυψε στην κάμερα του Βασιτάκη ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι για φέτος, φεύγει στην ξενιδιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες. Γιάκος. Μέσα στην πολύ κόσμη ρακέτα προσέψε τον Μιχάλη. Μακρύς πάρει ένα screen, θα πάει αντίθετα από αυτό στα 6 δευτερόλεπτα, πήγε για δεύτερο κλέψιμο ο Στεριόπουλος σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Με βιαστούν οι Μαμούθ, θα χαθεί η μπάλα, παρά τους δεν συγκρατεί. Μέσα στην ρακέτα. Στεριόπουλος. Ο Στούπας με το νούμερο 17. Υπέροχη συνεργασία μεταξύ Στεριόπουλου και την όση. Ο δεύτερος, ο οποίος διπλασίασε τους δικούς του προσωπικούς πόντους και τον εγγυητικό της ομάδας του. 0-4. Μακρύς. Μουχαλής. Παράδειγμα είναι εκεί πέρα, δεν θα δώσει ένα screen. Μιάκος. Πήρε στη γωνία, θα φουτάρει, αλλά είναι άστοχος. Θα είναι το εξωμένο χέρι του προσωπικού του υπάλληλου, του ψηλότερου μάλιστα. Του Στεριόπουλος είμαστε μέσα, θα βγάλει την πάση του δηλώση. Ο Στεριόπουλος βρέθηκε ελεύθερο, δεν πήρε το παθηνό δίποντο. Βρέθηκε ακόμα πιο ελεύθερο ο Λαζαρίδης και φίλο του τρίποντο από την κορυφή, αλλά είναι άστοχο. Πάλι. Μίζουμε νοκάουτ παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Όποιο κερδίσει είναι στου 8. Όποιο δεν κερδίσει, μην πω χάσει. Είναι λίγο πιο εύπρεπο. Έβγε από την Evolution για φέτο. Ένα τζάμπ στον Διόκοντα βρεθεί ελεύθερο. Καραγκούνη είναι εύστοχο. Στεριόπουλο. Ανάμεσα από δύο, βγάζει την πάσα ανάμεσα από άλλους δύο αλυσίδες συνολικά στον Τινόση, ο οποίος εν επιτυχθεί κατά μέτωπο, χτύπησε σε πόδια του πάλου, μακρύ αν πρέπει να δω καλά. Στεριόπουλος. Τινόση, ο οποίος έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα ορεξάτος, σκοράρει 21,1 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ σε μέσο όρο στην Evolution για τους Μπέκερ, του για 3 άστοχος. Από τη γωνία ο Φαντζίδης. 6 και 7 παίκτες αντίστοιχα για Μαμούθ και Μπέικερς. Πέρασε με κάποιο τρόπο την μπάλα στον Φαράντο. Τους θα δώσει ένα screen που έδωσε και την μπάλα στη γωνία. Αργούνης. Δώσε ένα screen που δεν έχουν ταλευτεί. Δεν θα βγάλει το pick and roll όμως ο Μακρύς. Έκανε deny ο προσωπικός αντίπαλος μέσα στη ρακέτα του Αργούνη. Ένα jump shoot όμως. Δικαιώνει τον Φαράντο, ο οποίος φέρνει το μάτι στα ίσια. 4-4. Γιόμπλος. Στη γωνία την νόση. Πάλι Σεργιόπουλος, κοντά στο Λαζαρίδη, ο οποίος πάει αποφασιστικότατα μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάλι ένα φάουλ στο παιχνίδι. Μακρύς. Παράδειγμα θα του δώσει και πάλι την επιλογή και θα πάει αντίθετα από αυτήν ο Μακρύς. Πήγε λίγο στο θετικό rebound, Σεργιόπουλος ήταν σε καλύτερη θέση. Συνδέβασε. Ακολουθεί να τον πιέζει ο Λιάκος. Πέρασε για να βγάλει μια φαντεζή πάσα ο Στεριόπουλος, το δώσει, τη συνηθίζει, τη συνήθιζε και πολύ στην development. Ο μαέστρος των Bakers και άλλοτε των Spacers. Ένα δύσκολο σούτ από τον Λιάκο, επιθετικό rebound. Το έργο του Φαράντου είναι και αυτός άσχος. Θα βγάλει να βγάλει μια μακρινή πάσα την όση, θα την αφήσει, όχι στο καλάτι. Περπάτησε στη Στεφάνη, δεν μπήκε όμως μέσα. Με deflection η μπάλα θα πάει εκεί που είναι και ο Ντινόση, αλλά και ο Μπούχαλης ο οποίος κρατεί. Παράτος. Παράτος έχει κλειστεί πολύ καλά, πιστεύω από το νούμερο 17. Αλλά έχει βρεθεί ελεύθερο και θα πάρει ένα δίποντο ο Λιάκος, αστόχησε. Ζωρίτης. Βασίδης τώρα. Χτίζει και πάλι ο Λιάκος. Ντινόση. Ζωρίτης, καλό passing game, γρήγορο. Σούπας με το νούμερο 17. Στεριόπουλος, σούτ για 3 είναι άστοχος. Φαράντος θα σπρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Μπουχαλής. Τώρα είναι η σειρά του Στεριόπουλου να πιέσει τον Μπουχαλή. 16 δευτερόλεπτα, έχει βρεθεί ελεύθερος παίκτης και θα πάρει τον τρίποντο με ταμπλό και είναι εύστοχος.
βγάλεις. 7-6. Τελειόπουλος. Δυνατή. Πάρει ένα τρίποντο απέναντι στον Καραγκούνι, είναι άστοχος, παρά το rebound. Βγάλεις. Έχουμε μόλις συμπληρώσει το πρώτο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου της αναμέτρησης. Γιάκος, παράδειγμα δώσει ένα screen, ένα ακόμα απέναντι σε ψηλότερο παιδί ο Γιάκος. Αργούνι σε ένα jump shoot από αυτά που του αρέσει, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Το Φρατσίδη ο οποίος έχασε την μπάλα. Ο Κρίσταν εκεί για να κλέψει. Θα πάρει μια πάσα έπειτα από μια μικρή προσποίηση από τον Λιάκο. Κόπηκε όμως το ψηλότερο αντίπαλο. Τριόπλησε τα πρωτές. Μόνος του μέχρι μέσα είναι άστοχος. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Καραγκούνης. Λιάκος θα πάρει τα σκέντα του Καραγκούνη. Θα βγει το πικερόλ αυτή τη φορά, αλλά είναι άστοχος ο Καραγκούνης. Μάχη για το rebound θα βγάλει τελικό νυχτή τον Δινώση, ο οποίος έλαβε την μπάλα. Θα πει ρακέτα από Σκαμπίλη, εντός εισαγωγικών. Όφησε, να πούμε, πιο ευπρεπώς. Okay. Μέσα χρησιμοποιεί το κορμί του Ατματσίδης και είναι εύστοχος. Πήτησε και το επιθετικό ενδεχόμενο rebound, κάτι πιο δεν επήλθε. Οι δύο πάνω ψηλοί, λέει ο Μαχρής τώρα. Αναφερόμενος σε Φαράντο και Καραγκούνι. Θα βγάλει πίκε ρόλ με κανέναν από τους δύο. Πήρε το σκρίνι και από τους δύο ιδιαίτερη φάση. Πήγε να τροφοδοτήσει τον Μπούχαλη και δι' αυτού θα πήγαινε η μπάλα στο Φαράντο. Εάν δεν χτυπούσε σε πόδι του πάλου. Εργούνι σαν πόκκινο του πάλι του τρίποντα, δεν μπερδεύτηκα. Την δόση πήγε για το κλέψιμο και ενδεχομένως για το φάουλ. Μακρύς ένα side που είναι άστοχος. Θα σμπρώξει την μπάλα στο Βιόπουλος που είναι αυματίδης. Την δόση στα 21 δευτερόλεπτα. Στέκεται, βάλε φρένο αναγκαστικά. Παίρνει το Λιάκο, είναι άστοχος. Μπούχαλης. Πολύ γρήγορα κυκλοφορεί η μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, άστοχος. Μπούχαλης. Τσιγιόπουλος. Μπούχαλης, καλό passing game, έχει χτυπήσει από δύο και θα βγάλει μια πάσα στούπας με το νούμερο 17. Υπέροχο passing game, χάρμα ιδέστε το επιθετικό παιχνίδι. Η κυκλοφορία της μπάλας των Bakers, αλλά το μαθήνεις αυτό έξω από το τρίποντο. Είμαστε μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Απέναντι στο Λαζαρίδι, από τον Γκάρντ Μαμούτ. Γνώση. Πέρασε, περνάει όλο τον κόσμο, θα κάνει και το σουτ και είναι έστοχος. Τα 10 από τον Γνώση, ο οποίος αποτελεί εκεί απόψε πολύ πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Bakers. Οι οποίοι παίζουν με κάτι που μοιάζει σαν ζώνη τώρα, 2-3. Να μακρινό δίκο το Λιάκος είναι άστοχος, θα πάρει το πάνω του Ματσίδης. Σιγιόπουλος. Σιγιόπουλος. Πέρασε, θα βγάλει μια πάση στο Λαζαρίδη. Είναι άστοχος αυτός. Κίνηση, θετικό ριβάτο του Στούπα. Νόση. Σε μέσα ρίγιο το Λαζαρίδη δεν θα πάρει. Θα τραβήξει δύο παίκτες πάνω του από τη γωνία. Ο Ματσίδης σου πια. Τρεις ελεύθερος. Σιγιόπουλος. Μαμούθ ρίσκαναν στέλνοντας δύο παίκτες πάνω στον Ατματσίδη και το πλήρωσαν 7-13 λοιπόν, διαφορά στους 6 πόντους σε ένα παιχνίδι το οποίο κυμαίνεται σε πολύ χαμηλό ρυθμό όσον αφορά το σκοράρισμα. Οπότε αυτή η διαφορά των 6 πόντων έχει διαφορετική αξία. Έχουμε 1:58 ακόμα τη λήξη της πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει πλέον το παιχνίδι. Το γίνει για τους Μαμούθ. Προφανώς αφού το συγγραφείο αυτοί είχαν πάρει το time out. Μπούχαλης έχει σταματήσει τρίπλα αρκετά νωρίς. Νωρίς. Παράντος εδώ σε ένα screen μπαλ πήγε στον Λιάκο. Παράντος εδώ σε ένα screen στο Μακρύ. Το έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει αυτό που τράβηξε πολλούς παίκτες πάνω του. Μακρύς για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Ο Μπούχαλης στη λήξη του χρόνου είναι άστοχος Λαζαρίδης. Πήγε το κλέψι ο Καραγκούνης παραλίγο. Κούψε την μπάλα. Ματσίδης. Σεργιόπουλος τώρα. Ματσίδης απλωμένα χέρια από τους παίκτες των Μαμούθ. Καλό παιχνίδι γίνει την όση. Θα πάρει το τρίποντο σιγά μην δεν το έπαιρνε. Είναι άστοχος όμως, θα σμπρώξει την μπάλα μακρύς. Που είναι ο Λιάκος. Τρέχει Φαράντος. Αυτή τη φορά δεν θα δώσει screen σε πρώτη φάση στην επίθεση. Τον ένα ψηλό στον άλλον τώρα, Καραγκούνης.
Φαλφαράντος με τη μία πήγε να βγάλει στο μακρύ που είχε micro deflection από τον Σεριόπουλο. 6 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί ο μακρύς. 4. Πάρε ασκήρια του Καραγκούνη πολύ γρήγορα. Βρέθηκε ελεύθερος με κάποιο τρόπο και εκτοχίζει ένα running floater. Στην επίθεση η οποία δεν έμοιαζε καταδικασμένη, αλλά σίγουρα δεν φαινόταν να ευνοεί τους Μαμούθ. 9-13. Τελευταία 37 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Την Όσης έκανε μια τρίπλα, θα βγάλει την πάσα βέβαια. Σεριόπουλο ένα jump shoot, εύστοχος και αυτός. Περίπου από το ύψος των ελευθέρων βολών. Βγάλεις. Αναλή κατεύθυνσης, δύο παίκτες θα έρθουν πάνω του. Τρεις, καυτή πάσα, Καραγκούνης, καλό πάθη γέμιση για τρεις, θα το πάρει. Ο Λιάκος το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Μαμούθ και το πήρανε. 5-4, Στεριόπουλος. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι Bakers. Ένα δύσκολο τρίποντο είναι άστοχο. Μάλιστα πιο δύσκολα. Οπα, πάρα λίγο να πει. Ας τη μιλάμε για πολύ δύσκολα. Στεριόπουλος έχει βάλει και δύσκολα και σε προηγούμενο top 10. By the way, έχει ανέβει καινούργιο στο προσθετάκι στο YouTube, στην αυτόνομη σελίδα. Για το νούμερο 1, πάλι στη Τσόνη Καρίνα. Και πάλι με μετάδοση, γι' αυτό το θυμάμαι. Anyways, έχουμε λήξη της πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για μια ακόμη φορά. Επιστροφή λοιπόν στη Τσόνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στην αναμέτρηση. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Μαμούθ. Τρεις. Κάνουν κάποιες τακτικές τοποθετήσεις οι Bakers με τη διάρκεια του time out. Αλλά δεν μπορούσα να προσπάσω περαιτέρω πληροφορίες. Δεν βγήκε η πρώτη επίθεση για τους Μαμούθ, αλλά θα βγει η πρώτη επίθεση για τους Bakers. Στη δεύτερη περίοδο, στο Γιώπουλος σερβίρει εντός εισαγωγικών και την όση του είναι πάλι στο καλάθι. Φτάθηκε και ο Μακρύδης προς τον πάγκο των Μαμούθ. Είναι το πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Μακρύδης. Θέλει ένα running floater, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Τον Καραμανίδη, ο οποίος έχει περάσει την πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Απόψε. Μέσα πήγε να βγάλει μια πάσα δύσκολη και βγήκε με κάποιο τρόπο τον αθλητή του Καραμανίδη. Πού καλείς. Πού καλείς. Καργούνης έδειξε ένα ακόμα σκρίνι, έκανε μια προσπίση του Λαζαρίδη και εκμεταλλεύτηκε και πήγε μέχρι μέσα ο Μακρύς. Κέντρο μπίτε λέει χαρακτηριστικά στους παίκτες του. Δυντικός. Ο Μανίδης γύρισε για μία ακόμα φορά, θα δείξει καθία βιολογούν η φάση, θα πάρει δύο στο επιθετικό rebound. Και κλειστεί από δύο, Στεριόπουλος. Με άλλο παίκτη τώρα απέναντί του, αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Την Όση. Κάνει μια τρίπλα και εκτελεί μια κίνηση σήμα κατά τεθέν για τον ίδιο. Όχι μόνο για απόψε, για όλη τη χρονιά. Evolution. Μακρύς. Φαράντος δίνει ένα screen, δίνει ένα ακόμα, δύο παίκτες τώρα πάνω στο μακρύ. Κανένας μέσα στο Φαράντο, ο οποίος δεν θα τροφοδοτηθεί. Θα πάρει το τρίποντο και είναι εύστοχος από τη γωνία. Λιάκος. Στεριόπουλος. Πιέζεται από το κουχάλι. Στεριόπουλος. Καλό πάθη γκέιμ την Όση από εκεί που είχε δραστηριοποιηθεί. Είναι άσπρο στο επιθετικό rebound του Καραμανίδη, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Πού καλείς, πήγε το κλέψιμο Στεριόπουλος παρά λίγο να το κάνει. Και με το Φαράντο θα εκτελέσει πίσω από αυτό με ταμπλό για μία ακόμα φορά είναι εύστοχος. 20-19. Back-to-back τρίποντα στέλνουν τη διαφορά από το μείον 5 στο συν 1 για τους Μαμούθ. Μουζαρίδης. Νοσίδης. Πάλι Λαζαρίδης. Η πάσα. Τη μετατρέψει σε ασίστ το Ντινόση. 20-21. Είναι η επίδυνα στο σκορ. Μακρύς. Λακός. Ένα ακόμα τρίποντο, ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο. 23-21. Τι είναι ρε παιδιά.
τρία σερή τρίποντα των Μαμούθ. Θα έχουν αλλάξει την ισορροπία του παιχνιδιού. Φιλιόπουλος. Μέσα θα κερδίσει το φάουλο Ματσίδης. Άντε πάει. Κάνουμε και τις δημόσιες σχέσεις μας. Οκ. Φιλιόπουλος. Στη γωνία με το που πήρε την μπάλα θα εκτελέσει στα 8 δευτερόλεπτα, αλλά μια άσκουσα του Ματσίδης. Τζάκος, έχει κλειστεί στη γωνία, θα βγάλει μια πάσα εκεί που είναι ο Καραγούλης και μπρος πίσω. Δεν είχε περάσει το κέντρο πριν βγάλει την πάσα τον Κάρτο Μαμού. Σερκιόπουλος, λαμβάνοντας από την επαναφορά. Λαμβάνοντας επίσης καλή άμυνα από τον Λιάκο, τον πέρασε, πάει ανάμεσα από άλλους δύο, είναι άσοχος το ίδιο στο επιθετικό rebound μέσα στη ρακέτα απέναντι σε ψηλότερους παίκτες. Καρμανίδης έχοντας κλειστεί από δύο πέφτοντας. Βγάλε μια πάσα, Ζαρίδης. Στο σίδερο Στυπάνης ξανά επιθετικό rebound από τον Αθαματσίδη αυτή τη φορά. Ζαρίδης, Σεργιόπουλος στη γωνία, θα πάρει το τρίποντο. Παρόντως δεν πήγε πάνω, ξανά επιθετικό rebound από τον Αθαματσίδη. Παίζουν βόλεϊ κάτω από την αντίπαλη ρακέτα οι Bakers. Καρμανίδης είναι και πάλι άστοχος και τώρα επιτέλους το αμυντικό rebound από τους Μαμούς για τον Μακρύ. Ράντος. Λάθος. Ζαρίδης. Σεργιόπουλος. Εντί το μπουφαλής. Τρίπλες. Στην γωνία αντινώσει. Σήμερα δεν θα προσπαθήσει να εκτελέσει ο Ζαρίδης που είχε να βγάλει μια πάση στον Καρμανίδη. Έχει για μια ακόμα φορά πόδι. Ματσίδης. Ένα fade away είναι άστοχο από τον Λαζαρίδη. Επιθετικό rebound του Καρμανίδη, άστοχος και πάλι επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο. Αυτή τη φορά επιμένουν, νίκησε 23 όλα. Είναι το οποίο αναμενόταν να είναι derby. Οι ομάδες είναι περίπου ισοδύναμες στους ομιλούς τους στην regular season. Τιάκος. Ραγκούνης. Μακρύς. Δεύτερο πεντάλεπτο και για τη δεύτερη περίοδο θα μπουμπονίσει ένα τρίποντο από πολύ μακριά. Είναι άστοχος ο... Είναι από τις αποφάσεις οι οποίες φαίνονται λαθασμένες μέχρι να μπουν. Σεργιόπουλος. Τσιπάς Λαζαρίδης, τριγωνάκι στη γωνία, θα πάρει το τρίποντο στα 16 δευτερόλεπτα. Άσχημα το πίνι. Συγκεκριμένο ανοιχτό γήπεδο που χαλίζει θα πάρει την μπάλα. Λιάκος εξακολουθεί να οργανώνει. Μπούχαλης τώρα θα πάρει ένα σκρίν από τον Φαράντο. Πήγε πολύ ψηλά για να πιέσει ο Ντινόση για να κάνει και deny την πάσα ενδεχομένως στο μακρύ. 7 δευτερόλεπτα. Λιάκος. Όπως πέρασε ανάμεσα από δύο θα βγάλει μια πάσα με ταμπλό για μια ακόμα φορά πήγε. Αλλά είναι άσχημα το Μπούχαλης. Σεργιόπουλος. Στην πάσα δύσκολη πέρασε στον Καραμανίδη. Για μία ακόμα φορά πολύ καλό μάχη γίνει ταχύτατο επιθετικό rebound και πάλι από τον Καραμανίδη άστοχος αυτή τη φορά κατά τον καλάθι. Που βγάλει αυτό το τριγωνάκι γωνιαίος περισσότερες φορές, πολλές φορές. Περισσότερες φορές, πολλές φορές. Μακρύς θα βάλει ένα δίποντο με μεγάλη περιπέτεια. Έχει παραγγελθεί time out. Έχει μέσα ακόμη κι άλλα με φάλο από τον Καραγκούνι ο... ο Ζαρίδης. Με time out, 3.44 ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Του συν 2 βρίσκονται οι Μαμούθ. Μεγάλο ντέρμπι στη Sonic Arena, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από το time out που πήραν οι Μαμούθ. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Λαζαρίδης θα εκτελέσει βολές. Άσκηση στην πρώτη. Μια παίζουμε λίγο. Ρεφ. Το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών, οι πρώτες βολές. Ούτε καν καλά και πάλι δηλαδή, ενώ είναι να έρθει δεύτερη μία σε δύο ο Ζαρίδης. Μετά από 16 και 16 δεν είχαμε ούτε μία βολή στο παιχνίδι μέχρι πρότινος. Πήρε λίγο να το σκεφτώ. Δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά, Μπούχαλη. Νιάκος, γυρίσει πολύ ωραία κίνηση και θα ευστοχίσει. Οι οπότε που αρμόζουν στον τρόπο με τον οποίο μπήκανε. Σεργιόπουλος. Ντινόση έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν είναι να αφήνεις την Ντινόση.
οποιοδήποτε παίκτη for that matter, αλλά πόσο μάλλον τον κοινό δεύτερο σε τέτοιες φάσεις. 27-26 το derby. Και λέει να σταματήσει να είναι derby. Οκ, μπορούσα να το εκφράσω πολύ καλύτερα. Μακρύς, πάρει ένα σκέφτο με Καραγκούνι. Δεν θα το επιτρέψει την μπάλα για μία ακόμα φορά πόδι από το Λαζαρίδη αυτή τη φορά. Γίνει πολλές φορές αυτό να θέλουν να βγάλουν πίκε ρόλοι Μαμούθ και να χτυπάει σε πόδι αντιπάλου. Και να διακόπτεται έτσι. Έχει με λιγοστά φάουλ. Μάλιστα. Βίζω μακρύ που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Είναι άνθρωπος, έχει περάσει τη θέση του Παράντου και έχει κάνει και πίσω. Σεργιόπουλος. Δινώση. Δινώση μέχρι μέσα με πάρα πολύ μεγάλο βηματισμό. Είναι άνθρωπος ο ίδιος, επιθετικό rebound κόπηκε. Γιάκος. Να τρέξει 2-1-2-2, μόνος του μέχρι μέσα κόπηκε. Την μπάλα δεν θα περάσει εκτός, Καραμανίδης συγκρατεί. Βγάζει και την πάσα, Τσούμπας. Είναι το νούμερο 8 που έχει περάσει πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Λαζαρίδης. Γιόπουλος, ωραία πάσα στον Δινώση, ο οποίος την μετατρέπει σε ασίστ. Ανάμεσα από δύο παίκτες. Pulling the strings, όπως λένε οι πίνοι Αμερικάνοι, στο Γιόπουλος. Βασικός οργανωτής και δημιουργός της περιφέρειας. Μακρύς. Την μπάλα πέρασε σε αυτόν με το deflection, θα βγάλει αλλού πάσα τώρα. Μπούχαλης. Λάθος. Ο Λαζαρίδης και τώρα Δινώση στο ανοιχτό γήπεδο για μία ακόμα φορά. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δύο ακόμα πόντι για αυτόν. Και την ομάδα του προφανώς. Όρις ώρες νομίζω ότι απλώς λέω πράγματα για να πω πράγματα. Διάκος. Στις τρίπλες, παίρνει τον Στουπά με το νούμερο 8. Πάρει ένα screen από το Μακρύδη, ένα running floater. Δεν θα το δικαιώσει. Τώρα είναι άσχημος. Επιθετικό ρυπάνω από το Μακρύδη. Με ταμπλό από τον Καραγκούνι. Με πολύ αυστηρό ταμπλό και όλα σύντο εισαγωγικών. Είσαι πολύ ψηλά πριν πέσει μέσα στο καλάθι. Σιγιόπουλος. Παίρνει ένα screen από τον Λαζαρίδη, πάει αντίθετα από αυτό. Λαζαρίδης, ένα ακόμα τριγωνάκι. Πάλι στο Στούπα ο οποίος έχει γυρίσει, κόπη κι άλλα με φάουλ από τον Μακρύδη. Στούπας με το νούμερο 17 περνάει στη θέση του Λαζαρίδη. Το νούμερο 17 και το νούμερο 8 παίζουν μαζί τώρα. Άστοχος στην πρώτη. Νούμερο 8. Άστοχος στη δεύτερη, μάχη και το rebound. Έπρεπε πολλές διεκδικήσεις, θα βγάλει και λίγο το κουτί μακρύ, ο οποίος θα σπρώξει την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι άστοχος όμως. Πολύ ωραία από τον Γιάκο με τη μία. Όθησε την μπάλα σε αυτόν. Είναι άστοχος του Μπούχαλης, επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Με το νούμερο 8 φαίνεται η σκακέτα του Σεργιόπουλου, ο οποίος στόχισε με το ένα χέρι μακρύς, είναι άστοχος. Διόρισε rebound, Σεργιόπουλος. Θέλει μια φάση στην κίνηση του Τσούπας, το νούμερο 8 ανάμεσα σε δύο παίκτες, κόπηκε με φάουλ. Βοηθούσε ο Μακρύδη. Στα 8 τρίποτα για Μαμούθι, οι οποίοι είχαν βάλει 3 σέρια άστοχος ο Στούμπας στην πρώτη βόλη. 1 στα 10 για Μπέικερς. Οι οποίοι Μπέικερς έχουν πάρει 8 εξαιρετικά rebound, 1-2. Έχουμε συγκεκριμένα σημεία στατιστικά λοιπόν που τα πάνε καλά ο Μαμούθι και αντίστοιχα οι Μπέικερς διαφορετικά. Ήθελα 30 δευτερόλεπτα μακρύς. Ενώ ο Χαρτζαντάκης είναι και αυτός έτοιμος. Άνοιξε λίγο να έχει στο γήπεδο, δεν πειράζει, όλοι καλή χορού, λέει μια παροιμία. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε μαρκανισμένο. Σε μαρκανισμένη κατάσταση για το Μακρύδη. Δηλώση, 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Μπέικερς. Είναι τη συμπλήρωση του πρώτου μισού, Σεργιόπουλος. Πάρα σκήνα από τον Δηλώση, εκτελέσει πίσω από αυτό. Για τρεις είναι άστοχος με ταμπλό, άρχισε να πάει ο Γιάκος πάνω του, 1 δευτερόλεπτο. Θα πετάξει την μπάλα, θα μετρούσε αν έμπαινε, έχω την εντύπωση. 29-31 λοιπόν. Παιχνίδι 60 πόντους στη Sonic Arena στο πρώτο μισό.
δεν έχει πάρει κάποια ομάδα κάποια πολύ μεγάλη διαφορά, κάποια απαγορευτική. Όταν είχαν πάρει μια διαφορά οι Bakers αμέσως την έκαναν counter οι Mammoth. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη του παιχνιδιού με μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Σόνικ Αρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μισό. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Bakers. Έχει περάσει στο παρκέ ο Χατζηδάκης. Στον πάγκο έχει περάσει ο Μαχρής μέχρι μέσα. Στον Τζόμπλος θα μετρούσε αν έμπαινε από το πρώτο βάλω στα 10 μόλις δευτερόλεπτα. Μάλιστα είναι για δύο βολές τον Χατζηδάκη. Στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα έκανε το πρώτο του φάουλ. Τίμησε τον αδερφό μου ο οποίος έπαιζε Pro Evolution. Στο PS3 ενώ είναι έστωγος ο Τζόμπλος στην πρώτη. Είχε φτιάξει έναν παίκτη μόνο και μόνο για να κάνει φάουλ συνέχεια. Αυτό είναι ο δεύτερος Τζόμπλος. Ενώ η αίσθηση του Κούμπρου που είναι τα συζητήσιμη. Βρίσκονται μπροστά με 4 Bakers. Ζωδάκης εξετάζει τις επιλογές απέναντι του Σεργιόπουλος. Καλής μισή από 2 Καραγκούνης Φαράντος. Γυρίσει έρεσε από τον Σκύπα Καραγκούνης. Στα 6 έχει χάσει την μπάλα τον Σκύπα προς τη μήνυση. Συγκρατεί ο Νιάκος στα 2 δευτερόλεπτα. Συμπλήρωσε 3 μέσα στη λήξη του χρόνου. Εύστοχος ο Μπουχαλής 32-33. Σεργιόπουλος. Νέκος. Μαξίδης. Τώρα έχει ανάμεσα από 2 πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ περίπτωση. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound χωρίς να πάρει foul. Έχει κρυφτεί από 3 τώρα, 6 δευτερόλεπτα. Και... κάτι θα γινόταν, κάτι θα στηριζότανε. Είτε βήματα, είτε... τζάμπολ, είτε foul. Κάτι θα γινόταν. Σε τέτοιες φάσεις σχεδόν πάντα γίνεται. Φάουλ και πάλι από το Χαλιωτάκι. Πρώτο φάουλ στο πρώτο λεπτό που έχει περάσει εντός, με συγχωρείτε. Έχει κάνει δύο φάουλ και τα δύο έχουν συγχωρεί πάλι στην γραμμή των αναστέρων βολών, στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως άκουσα πρόσφατα. Θα την αποκαλούν. Άσχημα στην πρώτη. Ο Ματσίδης. Έστω στην τέσσερι. 32-34. Τζάκος. Φανταστεί από το παράδοσο του για 3. Τζάκος είναι έστοχος και πάλι. Σε σημεία κλειδιά βρίσκουν τον τρόπο να εκτοπούν σε τρίποτα οι Μαμούθ. Μιλιόπουλος. Ματσίδης, του πας με το νούμερο 8. Στέκεται στον αέρα και είναι έστοχος. Το παιχνίδι έχει ανοίξει σιγά σιγά. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 45-36. Πάρτε καλές θέσεις, φωνάζε μόνο από τον πάγκο. Βιάζεστε. Τότε και δευτερόλεπτα, βγαίνει το σκρίνο ο Λιάκος. Άρα παίξε στρίπη του Καρμανίδη και δεύτερος παίξε πάνω τώρα. Έκανε μια λάθος πάσα. Έκλειψε ο Στούπας με το νούμερο 17, το νούμερο 8 τώρα. Βασίλης. Ματσίδης. Σου για 3 ερχόμενος ως τελευταίος παίκτης είναι άστοχος σε ψηφικό rebound. Δημήτρη. Φίλη και πάλι. Τεριόπουλος. Φανέστηκε από τον Καραμανίδη ένα δυνατό screen στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Ματσίδης. Πριν οδιαστεί και το ξέρει ένα jump shoot άστοχος έχοντας απελευθερωθεί από τον προσωπικό αντίπαλο. Καραγκούνης στο rebound. Μουχαλής. Καραγκούνης σου για 3 άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Καραμανίδη. Σκιόπουλος. Ματσίδης, θα δώσει ένα σκρίνο ο Σεργιόπουλος μάλιστα. Στον για 3 είναι άστοχος, θέλει να απαντήσει. Δεν του κάνει ο Ματσίδης, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Στον Ματσίδη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ένα ακόμα, ακόμα παράβαση για πόδι. Στον Γιάκο. Η νόση περνάει εντός της θέσης του Ματσίδη. Καλησπέρα. Τελειόπουλος. Παλιμόνος που έχει μέσα στέκεται και αυτός στην αέρα είναι άστοχος. Βρόχνει την μπάλα Καραγκούνης εκεί που είναι ο Στούπας όμως με το νούμερο 8. Θα πάρει ένα σουτ έστοχος. 35-38. Πού καλύτερο.
screen, λέει, χαρακτηριστικά. Παίρνοντας την μπάλα ο Λιάκος. Άρα ένα screen ευτοχή πίσω και από αυτό. Λίγος ο Φαράντος. Δεδοθώ 38. Για δύο το πίσω. Τελειόπουλος. Τελειός, πάλι στο Τελειόπουλο. Πέρασε κανένα μια προσπίση, θα βγάλει τελικά την πάση σε δεύτερο χρόνο στο Δημήτρη Στούπα. Μπρόξει την μπάλα ο Καραγκούνης και θα ξαναπάρει. Ο Λιάκο που ξαναδίνει τώρα την μπάλα. Θέλει να τρέξει, διφλέξε από τον Τινόση πριν πάει μπάλα στη γωνία. 2-2-2, ένα γύρο στο Πέπι είναι άστοχος. Εκείνης εκτίμησε πολύ ένα Ρεγκυπόπουλο από Μάστερ, από Μάτσεστερ. Με αλλαγή. Ένα από τον δύο ρεύσει σταμάτησε το παιχνίδι. Ο Καραγκούνης έχει χτυπήσει λίγο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Περνάει μακρύ στη θέση του. Και ο Χαραμανίδης στον πάγκο που βλέπει ένας Μπέικερς. Λαζαρίδης στη θέση του. Κουράκης μακρύς. Με το πιο φρέσκο μυαλό και πιο φρέσκα πόδια θα κερδίσει το φάουλ. Το Δημήτρη Στούπα, δύο ακόμα βολές. Καλησπέρα. Άστοχος στην πρώτη ο Μακρύς. Βλέπουμε πολλά περισσότερα φάουλ στο δεύτερο μήκο μέχρι στιγμής από ότι στο πρώτο και είναι λογικό, δεν μπορεί αυτό το βανίλα play να συνεχίσει για πάντα. Μακρύς άστοχος στην δεύτερη αμυντικό rebound από την Γνώση. Σε δύο πλούς τώρα που πάρει την μπάλα αφού είχε περάσει το κέντρο. Για πρώτη φορά στην επίπτυξη. Γνώση. Στα 10. Θα πάει αντίθετα από αυτό ο Χαριλιάτης, παραμένει πάνω του για 3. Διόκλος από τη γωνία είναι άστοχος, θετικό rebound για μία ακόμα φορά από τον Βασίλη. Ζαρίδης θα πάρει και αυτός ο τρίποδο και είναι έστοχος. 38-41. Μπουγαλής, μακρύς στη γωνία. Νομίζω ότι θα πάρει το άλλο Χαλκιαδάκης και κάνει βήματα, λάθος πόδι στην εκκίνηση της προσπάθειάς του. Στο Θεοπούλο. Στο Λαζαρίδη. Όχι. Κάποιον άλλο να φύγει χαρακτηριστικά στο Βασίλη Σούπα. Είναι άστοχος ο Λαζαρίδης παίρνοντας την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Έκλεψε την μπάλα στο Διόπουλο για μία ακόμα φορά. Μόνο στο μέσα προστάτεψε την μπάλα, άλλαξε χέρι. Στην πορεία. Να είστε πώ. Κεδάκι. Τρίτη αλλαγή κατοχή. Ένα jump shoot. Θα είναι το βασικό στον Δημήτρη Στούπα, διορθώνω. Είναι καλή άμυνα από τον ψηλό των Bakers. Βάλω το περάσει εκτό και είναι για. Έτσι μαμού. Okay. Τώρα πέρασε εκτός από τον Στεριόπουλο. Πολύ καλή η πίεση. Ας συνεχίσουμε στην επαναφορά. Είναι η πίεση από τους Μπίγκετς τώρα. Τώρα περνάει εκτός και είναι για τους Μαμούτ. Μακρύς. Στα 6 δευτερόλεπτα Φαράντος. Τώρα είναι χτίσει τον ένα αντίπαλο που πήγε πάνω στο Μακρύς. Ούτε για 3 πρέπει να το πάρει και είναι και πάλι έστοχος. 41 όλα. Διόπουλος. Γνώση. Η γωνία θα πάνε αυτή το Λαζαρίδη. Συγκρατεί. Πάει Λαζαρίδης. Είναι στο Διόπουλος στα 7. Πώς είναι να σκρίνει ο Γνώση Στούπας. Το νούμερο 8 πρέπει να το πάρει αλλά είναι άστοχος παρά το rebound. Θέλουν να τρέξουν και πάλι Μαμούτ. Όχι, τελικά να μπουχαλείς. Αυτό έτσι. Καλιαδάκης. Λαχός. Ο Κρίς τώρα στα 9 δευτερόλεπτα στη Wixag παρά λίγο να κλαπεί η μπάλα, πήγε όμως στην Μπουχαλή. Έχει απελευθερωθεί και θα πάρει ένα τρίποντο, δεν θα μπει και αυτό από τον Λιάκο. Όχι κάπου από, δεν γίνεται να μπαίνουν όλα για τον Μαμούθ. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος.
Κόμπι, αλλά με φάουλ. Το εκμεύσε πολύ σωστά. Στον Μπούχαλη. Δύο βολές για τον Λαζαρίδη. Ο Μητσίδης περνάει στη θέση του στο νούμερο 17. Το νούμερο 8 παραμένει. Εντός παρκέ. Άστοχος του Λαζαρίδη στην πόντα. Άστοχος του δεύτερη μέση. Δύο αρχιτικό rebound όμως στην γνώση. Τελειόπουλος. Ο Ζαρίδης βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερο, το σκέφτηκε, το ζήγησε, το πήρε, αλλά είναι άστοχος. Μουσίδης. Στα 10. Γυρνώσει. Πέρασε, πάτησε πολύ δυναμικά, καλάθι και φάουλ. Πάμε το έχει βρει στο μακρύ, ο οποίος διαφωνεί λίγο. Το μόνο του πάρουν με 9 στα 13 τρίποντα. Είναι απίστευτο το ποσοστό που έχουν. 2 στα 17 μόλις για HFCP. Βρίσκονται μπροστά με 2. Ζαρίδης. Σεργιόπουλος, ούτια 3. Άστρος 2 στα 18. Ο 3. 3. Στην φάουλ δεν πήρε. Μόνος του μέχρι μέσα. Εύτοχος. Λάκος. 9 στα 13 τρίποτα για Μαμούς, 2 στα 18 για Μπέγκες, καθώς και 2 εκτελικά rebound το Μαμούς έναντι του σοκαριστικού 15 στον αριθμό των εκτελικών rebound για Μπέγκες. Γιώργος πέσοντας κάτω, θα εκμεύσει ένα ακόμα φάουλ. Έχει βρεθεί στον Χαλκεδάκη και είναι το τρίτο του. Το φάουλ σε λιγότερο από 8 λεπτά. Αγωνιστικά. Απλά που κοιτάξουμε. 5-1 το μαντικά, έχουν συμπληρώσει η Μαμούς. Έχω δώσει 4, 2 στις 2 από τον Στεριόπουλο. Τον μαέστρο στην, στο backcourt. Ο Μέγκερ. Τέκος. Τον Στεριόπουλο στις τρίπλες, παράδοση θα δώσει ένα screen. Πάρει τώρα την μπάλα πικ εν ρολ, αλλά δεν έχει, πάει, δεν έχει βυθιστεί μέσα στη ραγιά τα Χαλκεδάκης. Για το κλέψιμο, πολύ θετικά, υπερβολικά, επιθετικά. Ο Συμιστούμπας καθώς έκανε το φάουλ τελικά. Okay, για τους Μπέικερς είχαν να δώσουν και έχουν ακόμα 2. Γιάκος. Παράδειγμα δεν θα δώσει screen, θα δώσει αλλά δεν θα πάρει την επιλογή ο Γκάρτο Μαμούς. Θα κρίσει ο μέτρη του ίδιου για τελευταίες επιθέσεις. Μόνος του μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Για 2 βολές. Λοιπόν, έχει ορθήσει το Βασίλη Στούμπα. Έχει στην πρώτη ο Χρυς, πρώτη εύστοχη βολή για τους Μαμούς. Έπειτα από 28 πλάσα αγωνιστικά λεπτά. Έχει ο Χρυς 4, 45 όλα. Λιόπουλος. Ακόμα 105 δευτερόλεπτα, 30 αγωνιστικών λεπτών. Βήματα έχει το χωρέ, στο Σεργιόπουλο. Ο οποίος δίνεται για φάουλ που τον όθησε όπως ισχυρίζεται να κάνει βήματα. Κρίσα, δώσε ένα σκρίνο παράτος. Με ψηλότερο αντίπαλο τώρα μέσα, ενδεχομένως να υπήρχε μισμάτς, αλλά ο Χαλκεδάκης ήταν με το Στούμπα, δεν υπήρχε μισμάτς μεταξύ των δύο. Στούμπα με το νούμερο 8 έβγαλε το χέρι του και παίζει πολύ καλή άμυνα. Οδηγεί σε λάθος του Χαλκεδάκη. Ο Ματζίδης κλέβει. Ζαρίδης. Πάλε Βασίλη, στα 18. Και στα την baseline. Έχει πατήσει την baseline τελικά. Τρεις. Μπουγαλής.
Γενή, δεν θα πάρει χαλιαδάκης. Μακρύς δεν θα δώσει το χαλιαδάκι. Ιδιαίτερα δραστήριο στο off-ball. Επιθετικό παιχνίδι. Ο χαλιαδάκης ο γιατρής είναι άστοχος. Ο Μακρύς και μας το άκησε και η μπάλα πέρασε εκτός. Δείξε time-out 54,8 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Οι δύο ομάδες μέχρι τώρα στην απόλυτη ισορροπία των 45 πόντων. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Lakers. Και με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποια ομάδα να μπορεί εύκολα να ξεφύγει στο σκορ, καθώς υπάρχουν τομείς του παιχνιδιού, δύο βασικοί τομείς τους οποίους οι δύο ομάδες κάνουν dominate, ένας και ένας, 9 στα 14 τρίποντα για Μαμούθ πλέον και 15 παραμένει το σοκαριστικό αυτό νούμερο των Bakers στα επιθετικά rebound. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Sony Arena μετά από το time out. Πρώτη κατοχή είναι για τους Bakers. Σεργιόπουλος. Ζαρίδης. Χριστούπας στέκεται εκτελή. Δύσκολη προσπάθεια, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του. Σπίκαλο τίποτα που θέλει. Νιάγος. Παράντος πήρε από τον Καραγκούνι, δύο ψηλοί παίζουν πάλι μαζί. Νιάγος έχει κλειστεί και από τον Σεργιόπουλο τώρα ψηλότερος παίκτης. Πάνω του Λαζαρίδης τον έβλεψε στα πόδια, είναι άστοχος με τα μπλο, Λαζαρίδης το rebound. 20 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Bakers πρακτικά, άμα την εξαντλήσουμε θα μείνουν κάτι δέκατα στους Μαμούθ. Παρά λίγο να πάει την μπάλα στο κεφάλι ο Γιόπλος λέγοντας το λαϊκά καλάθι και φάουλ. Κατσίδι. Όλοι που έχει χειριστεί στο Φαράντο. Αυτό θα γνωρίζει στη βολή, για μικρό ριβάνο του Φαράντο, που έχει πάνω προηγούμενος μακρύ και πόδι. Καλό πόδι, καλό. Αλλαγή κατοχής. Είχε πόδι, μακρύς έφτιαξε μια μακρινή πάσα για να δούμε την ψάχνει ακόμα. Μια όχι τόσο μακρινή, θα πετάξει την μπάλα. Παραλίγο να μπει το καλάθι. Τρεις βολές έχουν δοθεί. Σωστή του Νιάκο από τον Στεριόπουλο, αν πρόλαβα. Να δω καλά, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Τρεις βολές λοιπόν. Ένα δώρο εντός εισαγωγικών από υπερβάλλοντα ζήλο του Στεριόπουλου. Περάσει εκτός. Πληρώνει. Ψηλό πίσω από τον πάγκο. Άστοχος ο Χριστούπας στην πρώτη. Αν ευσυχήσει τις επόμενες δύο, η διαφορά θα εκμηδενιστεί. Θα πάρει και οι δύο ομάδες στους 47 πόντους. Κάτσε όμως η δεύτερη, αυτό δεν θα συμβεί. Μπορεί να στείλει τη διαφορά. Θα μπορούσε να πλέει. Εύστοχος πράγματι. 46-47. Ζαρίδης θα πετάξει την μπάλα. Θα ήταν εκπρόθεσμα, είχε 0,7 πάρα πολύ λίγος χρόνος για να αντιδράσει να κάνει το οτιδήποτε. 46-47 λοιπόν, είμαστε σετ για την τέταρτη περίοδο η οποία θα ξεκινήσει σε πολύ πολύ λίγο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένουν 10 αγωνιστικά λεπτά της κανονικής περίοδου για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάει στους 8 της Evolution. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στη Sony Arena. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος, η οποία μόλις ξεκίνησε, γι' αυτό και ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Οκ, πρώτη κατοχή είναι για τους Μαμούς. Μπουχαλής. Δεν καταφέραμε να προσπάθουμε κάποιες πληροφορίες από τους δύο πάγκους. Είναι άσχημος ο Καργούλης, ο ίδιος το επιθετικό ρημπάντ κόπηκε από τον Λαζαρίδη. Ο Καργούλης συγκρατεί πολύ. Η αρκετά περίεργη συγκυρία. Θα δώσει ένα σκριν και την μπάλα σου για τρεις. Άστοχος ο Νιάκος. Μέσα από το Τζίδης πήγε να βγάλει μια πάση στον Πινόζη. Μακρύς ήταν εκεί πέρα και έκλεψε. Και μπροστά από τον προσωπικό αντίπαλο. Ωραία, αυτά πάσα πήγε να βγάλει. Να κοστίζει αυτήν την πάρη, τα βάζει λίγο με τον εαυτό του έχοντα υπερθεί. Τώρα μείνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Δύο βολές έχει κερδίσει ο Πινόζη. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Από εκεί πέρα στον Μπούχαλη. Ο. Πινόζη τρεις βολές. Thank you.
έσωγο στην πρώτη σχεδόν απόλυτη σχέση της Sonic Arena, δύσκολο καθώς έχει φτάσει αρκετός κόσμος. Γνώψη του επερχόμενου αγώνα του επερχόμενου τελικού της Elite by Betson. Έσωγος της δεύτερη δηλώση 46-49. Στο συν 3 Lakers. Τιάκος επανέλθει στο Στεριόπουλο. Ενώς παίζει καλή άμυνα αλλά Μπούχαλης πήρε την μπάλα. Φαράντος θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Δύσκολη προσπάθεια. Κατάφερε να ξεγελάσει παρκώς το Λαζαρίδη, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντί του. Ματζίδης άλλαξε κατεύθυνση, πήγε να εκλέψει κάποιο φάουλ, δεν τα κατάφερε. Στούπας πήγε να πάρει την μπάλα παραλίγο να περάσει εκτός γύρω αυτού. Το Διόπλο στην weak side έχει πάρει, θα εκτελέσει στα 7 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Εκθετικό rebound τον Ματζίδη, άστοχος του πάλι, αργούν στο rebound. Μακρύς, Ράντος μακριά η πάσα, Λαζαρίδης έκλεψε. Μακρύς μακριά η πάσα, pun intended. Ακόμα λάθος γιος του Μαμούτ. Το Διόπλο μια παντεζή πάσα. Πίσω από την πλάτη, του αρέσει να βγάζει το κόσμο. Γνώση, γύρισε, έστοχος. Λαζαρίδης παρέμεινε με τα χέρια να ζητάει. Στην κορυφή έχοντας βρεθεί ελεύθερος, ή και αυτός δεν δείχνει το που τα λέμε. 46-51 παρόλα αυτά, διαφορά στο συν 5 για τους Bakers. Ενώ προσφύγει για το κλέψιμο, κόπηκε! Ολιάκος. Και μέχρι μέσα ο Δινώσης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι αυτός που δίνει το έναυσμα για να ξεφύγουν στο σκορ οι Bakers. 46-53. Στο συν 7 πλέον η διαφορά σε ένα παιχνίδι το οποίο κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλό τέμπο, πολύ χαμηλά νερά. Στούπας θα κλέψει και αυτή την μπάλα. Στεριόπουλος, ξαφνικά το momentum λέει ξεκάθαρα Bakers. Ότι ψήνουνε την πρόκλησή τους στους 8. Δεν καταφέρει να περάσει. Μπάλα μέσα στη ρακέτα, θα βαθύνει Στούπα. Σταματήσει η τρίπλα, κλείνεται από τον Τινώση. Ο Μπούχαλης, Φαράντος. Μακρύδης κάνει κάποιες διατάσεις για να δούμε αν θα περάσει εντός. 3 δευτερόλεπτα παρόλα αυτά. Γιάκος θα μετρήσει αν μπει έχοντας βρεθεί ελεύθερος με ταμπλό άστοχος. Ο Μπούχαλης συγκροθώνει επιθετικό rebound από τον ψηλό τον Μαμούτ. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Ο Γιώπουλος έχει πέσει κάτω επιθετικό φάουλ. Από τον Στεριόπουλο έχει ρίξει κάτω τον προσωπικό του αντίπαλο. Μακρύδης έχει περάσει πράγματι εντός της του Φαράντου. Ψιλοσβήκε. Δίνει πολύ μεγάλες μάχες για να πάρει την μπάλα. Την παίρνει τώρα. Μακρύδης έχει μισμάτσα απέναντι στο Στούπα. Ήταν σε καλύτερη θέση προηγουμένως. Αλλά κατάφερε να απελευθερωθεί και σε αυτή τη θέση που βρέθηκε και να σκοράρει. 48-53. Στεριόμπουλος. Και αθλέει τον έφυγε. Όχι. Τον πάγκο. Τώρα μανίδη σηκώθηκε. Στεριόμπουλος. Κλείστηκε ανάμεσα από δύο. Δώσει ένα screen ο Στεριόμπουλος. Τι έβαλε. Δηλώσει δύσκολη προσπάθεια. Βάλει πολύ γερές βάσεις, ενώ δεν έχω τα στατιστικά μπροστά μου, αλλά σε περίπτωση που κερδίσουν οι Bakers νομίζω ότι ο Τινώση έχει βάλει πολύ γερές βάσεις για να αποσπάσει έναν ακόμα τίτλο του Betson 3 MVP. Έχει δύο παίκτες πάνω του, θα εκτελέσει ο Γιάκος Αθεόφωνος, είναι άστοχος, επιθετικό rebound και ο Μακρύδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 50-55, πληρώνουμε το ίδιο νόμισμα του επιθετικού rebound του Μαμούτ στον αντιπάλου του σε ένα πολύ κομβικό για το παιχνίδι χρονικό σημείο. Στεριόπουλος, 5-50. Ματζίδης μόνος του μέχρι μέσα. Άσκω στο επιθετικό rebound και καλά για τον Λαζαρίδη. 50-57. Καλά από ψηλό προηγουμένως για τους Μαμούς. Καλά από ψηλό και για τους Bakers τώρα. Διαφέρουσα παράταξη την διάταξη της άμυνας των Bakers. 8 δευτερόλεπτα. Μακρύς. Γυρίσει, έχει προσπαθεί από δύο. Μακρινό δίποντο, ο Καργούνης έχοντας βρεθεί ελεύθερος, τεχνικά σωστή επίθεση από το καλάθι, δεν μπήκε. Γιάκος έβγαλε την πάσα σωστά. Στεριόπουλος, Τινώση. Και με το χρόνο η Bakers τώρα.
Ζαρίδης. Σε δυο που λέω ότι θα παίξουν και πολύ με τον χρόνο, θα πάρει το τρίποντο στα 13 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Ωραία, πάσα, απέφυγε το κλέφι με πολύ ωραίο τρόπο, περίπτωτο. Νιάκος, λάθος πάσα όμως, από την γωνία. Στεριόπουλος έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο, 50-59, πολύ καλή στιγμή να πάρουν time out και ναι, πράγματι, Καραγκούνης. Καλή time out για τους Μαμούθ. 4-51 απομένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Είναι μπροστά με 9 πόντους οι Bakers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την μάχη μας. Επιστροφή λοιπόν της Sonic Arena. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πρώτη κατοχή μετά το time out που χρονώσουν για τους Μαμούθ. Για να δούμε εάν θα μπορέσουν να βγάλουν αντίδραση. Πίσω με 9. Πού χαλείς. Μακρύς θα πάρει ένα τρίποντο, το χρειάζονται αυτό και είναι εύστοχο. 53-59. Συνταγή που δουλεύει για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φαίνεται να λειτουργεί και τώρα για τους Μαμούθ. Φαίνεται να τη μαγειρεύουνε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτοί οι Bakers. Εγώ αστείο, Λαζαρίδης. Οι διατρίσεις απέναντι στο Μακρύδη θέλει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Είναι άστοχο σε αμυντικό rebound από τον ίδιο. Και πάλι άστοχο σε αμυντικό rebound τώρα από τον Μακρύδη. Παπιαδάκης. Αρκεί ένα τρίποντο για να δώσει την επαρκή ψυχολογία. Λάθος το Παπιαδάκη. Από δύο θα κερδίζει το φάουλ από τον Μακρύδη, έχω την εντύπωση. Όχι, το Χαλκιαδάκι του φάουλ. Πρέπει να είναι το τέταρτο δικό του, πράγματι. Θα συμβαίνει όταν κρατά σημειώσεις. Κάτι που δεν έκανα στο σχολείο, τέλος πάντων. Άσχος την πρώτη γνώση. Έστω στη δεύτερη. 53-60. Ήρθε να πω, δεν έχουν πλέον το μαξιλαράκι ασφαλείας για δύο τρίποντα να ισοφαρίσουν οι Μαμούθ, γιατί αυτοί έχουν φτιάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, έχουν πολύ μεγάλη ευστοχία. Στα τρίποντα έχει διπλώσει άμυνα πάνω στο Μακρύδη και θα δει μπάλα για τους Μαμούθ. Στέκεται στον αέρα, θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλο την όση. Από τον Μπούχαλη αυτή τη φορά. Πολύ δυστυχία στην Sonic Arena. Εύστοχο διορθώνω στην πρώτη γνώση. Να καλούμε. Φτάνω να απάντησε. Anyways. 53-61. Άστο στο 4 παραμένει το 53-61. Αθλίδης. Μπούχαλης. Γιάκος. Εγώ μέχρι μέσα κόπηκε. Πάσα από την μεγάλη από τον Φατσίδη, Στεριόπουλος. Φατσίδης, ωραία πάσα, στέκεται στον αέρα και είναι εύστοχος. Βασίλης Τούπας, φορά στους 10. Ανάποδο λέει Αβιπενό, έχει πάρει τη σπεργή από την γωνία μακρύς, δεχόμενος καλή άμυνα, είναι άστοχος Στεριόπουλος. Λαζαρίδης μία τρίπλα, χαρακτηριστική στο πρώτο ημίχρονο, κόπηκε ο Στούπας, αλλά η μπάλα πήγε στο Λαζαρίδη με κάποιο τρόπο. 53-65. Πάμε! Μακρύς. Μακρύς, τέτοιο το φάουλ από τον Μαθήνη Στούπα. Για τρεις άστοχος θα βρεθεί ελεύθερος ο Μπουχαλής. Στεριόπουλος. Ένα screen από τον Λαζαρίδη, ένα jump shoot από τον Θερμορόν άστοχος. Μακρύς το rebound, έχει πέσει κάτω ο Στεριόπουλος, δεν υπάρχει αμυντικό ούτε φυσικό φάουλ. Καλάκης. Jump shoot έστοχος.
μπουχαλής. 95-65, τελευταίο δίνεται επισήμως crunch time στη Sonic Arena. Σκαστή πάσα πήγε να βγάλει για μία ακόμα φορά ο Σεργιόπουλος κάτι πολύ περίτεχνο. Θα τον περάσει εκτός στο πόδι του Νόσκεψε. Κάτι έχει αφήσει για time out στον πάγκο των... στο Μουθ. Κρίς. Για τρεις μεγάλη καμπύλη από τη γωνία, άστοχο. Από τον Μπουχαλή. Και κάπου εδώ ίσως να χάνονται οι ελπίδες στον Μαμούθ για την πρόκληση στην οκτάδα. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος με το αριστερό χέρι, άστοχος, να φύγει στο rebound. Πέρασε το κέντρο. Νάκος. Έχουμε time out πράγματι από τον πάγκο των Μαμούθ για να δούμε τι μπορούν να βρουν στα τελευταία 1-15 της κανονικής περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. 1-15 απομένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Στους 10 πόντους είναι διαφορά, η κατοχή είναι για τους Μαμούθ. Μάστε που όλα γίνονται, έχουν συμβεί κατά την ιστορία του αθλήματος και μεγαλύτερες ανατροπές. Καρδιδάκης. Και σε ευρωπαϊκά στάνταρ και σε ελληνικά στάνταρ. Καρδιδάκης. Πέρασε από την γωνία, ωραία πάσα στο μακρύδι. Χρειάζονταν σκορ και γρήγορα και το βρήκανε οι Μαμούθ. 57-65, για να δούμε. Σεργιόπουλος. Πέρασε τον μακρύδι Λαζαρίδη. Ωραίο δεινόση, διασπάστη πολύ γρήγορα το πρέσβη που είχαν στήσει οι Μαμούθ. Έκλειψαν και την μπάλα οι Μπέικερς, δεινόση. Τελευταίο λεπτό. Καρδιδάκης παίζει καλή άμυνα. Έχει κλειστεί από 2. Βγήκε ο Λιάκος πάνω του. Λαζαρίδης. Σεργιόπουλος κρατάει μπάλα. Την αγκαλιά με την πρόκληση στο... στην επόμενη φάση Μπέικερς στους 8. Λιάκος. Έχετε αντιώθηκε προσπάθειά του τον Ματματζίδη. Για τρεις, εύστοχος παρόλα αυτά. 60-67, Μακρύδης, κρύο αίμα. Σεργιόπουλος, λίγο να χάσει. Συγκρατεί, θα κερδίσει το φάουλ τώρα από τον Λιάκο. Οκ. Σεργιόπουλος, Μεζαρίδης. Κρίσο μπάς, τα 15, κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Από τον μακρύ. Συμπάσεις πολλές λοιπόν. Α, ναι, sorry. Θα έρθουμε στην πρώτη μία ακόμα βολή. Εδώ. Τι καλύτερα. Μια χαρά. 68, τελευταίο. Τελευταία επίθεση. Ξανός σου για τρεις άστοχος. 200. 7 δευτερόλεπτα. Τελικό σκορ λοιπόν, 60-68. Έχουν κερδίσει οι Bakers, έχουν περάσει στην επόμενη φάση, χρονιά για τους Μαμούθ τελειώνει εδώ πέρα και από την Evolution. Καταλήτης ήταν τα πάρα πολλά επιθετικά rebound που πήρανε οι τεχνικά φιλοξενούμενοι απόψε. Η μεγάλη ευστοχία των Μαμούθ δεν τους βοήθησε στο να πάρουν την νίκη. Και από εδώ πέρα τελειώνει και η κείμενη μετάδοση από όλους όσους περιβάλλονται για το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.